αυτή τη φορά είναι ένας μοναδικός προορισμός. Έχει να κάνει με το μεγαλύτερο εργοτάξιο πολιτιστικού κέντρου που γίνεται στην Ευρώπη και είναι μεγάλη τιμή μας γιατί μας δίνεται αυτή η δυνατότητα να βολτάρουμε σε ένα χώρο που θα είναι σήμα κατά τεθέν της πόλης της Αθήνας για τις επόμενες δεκαετίες. Εκατοντάδες πολυλάτες ξεκίνησαν από το κέντρο της Αθήνας και φτάσανε στο κέντρο πολιτισμού και είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν μέσα στο εργοτάξιο σε μέρος της μελλοντικής ποδηλατικής διαδρομής η οποία θα δημιουργηθεί γύρω από το πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Οπότε ήταν μια ωραία ευκαιρία και για μας να δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτή η διαδρομή, αλλά και για εκείνους να πάρουν μια γεύση για το τι τους περιμένει στο μέλλον. Νομίζω θα έχουν όλες οι ηλικίες και κάτι να κάνουν σίγουρα εδώ. Από άσκηση μέχρι θεατρικές παραστάσεις. Από τη μακέτα που είδα θα είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Θα να το δεις στην τη γενέση είναι φανταστική ευκαιρία, μοναδική. Εντυπωσιάστηκα με εξυπηρέτηση, τον κόσμο, όλα είναι πολύ θετικά. Ειδικά αυτό το πάρκο το μεγάλο που θα φτιάξετε είναι πραγματικά σαν μια όαση. Δίνει ελπίδα, εγώ το βλέπω σαν ελπίδα. Έχω την αίσθηση ότι το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σήμερα απέκτησε πολλούς νέους φίλους.